η δυνατότητα των ελεύθερων σκοπευτών να εκτελούν ακριβή πειρά, καθώς και οι δυνατότητες παρατήρησης που έχουν, τους καθιστούν ανεκτίμητους στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Στελέχη μονάδων ειδικών επιχειρήσεων και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων μειούνται σε αυτή ακριβώς την ειδικότητα στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου στη Ρεντίνα. Οι επίλεκτοι σκοπευτές των ειδικών δυνάμεων ανοίγουν πυρ. Στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων στη Ρεντίνα, κάθε βολή ισοδυναμεί με ένα εχθρικό στόχο λιγότερο στο πεδίο της μάχης. Τα τελευταία χρόνια στο ΚΕΑΠ, εμείς έχουμε παντρέψει το παλιό με το καινούριο. Την παράδοση με την εξέλιξη. Την αρετή, τις αρετές και τις αξίες που συνοδεύουν τον πράσινο μπερέ με τις εξελίξεις στο σύγχρονο, στο σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Ελεύθερων Σκοπευτών Ειδικών Αποστολών, ΜΗΗ, επιλεγμένα στελέχη μονάδων ειδικών επιχειρήσεων και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, στην τέχνη του ελεύθερου σκοπευτή. Πυρήνας ενός στοιχείου είναι ο παρατηρητής και ο σκοπευτής. Ο πρώτος καθοδηγεί το δεύτερο και οι δύο μαζί πρέπει να είναι σε θέση να προσβάλλουν με θανάσιμη ακρίβεια οποιοδήποτε στόχο τους ανατεθεί. Μέσα. Ο παρατηρητής παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Ο παρατηρητής είναι αυτός ο οποίος δίνει τα δεδομένα στο σκοπευτή και πρέπει να παρατηρήσει επακριβώς πού πήγε η βολή του. Εάν ο παρατηρητής δεν είναι σωστός, δεν είναι καλός δηλαδή στο να βλέπει τροχιά της βολή του, μοιραία και ο σκοπευτής δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Οι εκπαιδευόμενοι βάλουν εναντίον στόχων σε αποστάσεις 200 και 300 μέτρων. Πριν τις βολές, κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να ρυθμίσει το τυφέκιο με τις λεγόμενες περιβαλλοντολογικές ρυθμίσεις. Αυτές αφορούν βαρομετρική πίεση, θερμοκρασία, υγρασία και υψόμετρο. Στελέχη των ειδικών δυνάμεων όλων των κλάδων εκπαιδεύονται στο Σχολείο Ελεύθερων Σκοπευτών εδώ στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου στη Ρεντίνα. Ουσιαστικά διδάσκονται την τέχνη του ελεύθερου σκοπευτή, πραγματοποιώντας μεγάλη αριθμό σχολών που τους καθιστά έτοιμο πόλεμου στο σύγχρονο πεδίο μάχης. 2, 11 κάτω, 20 δεξιά. 11 κάτω, 20 δεξιά. Πραγματοποιείται κάθε μέρα περίπου με 50 σφαίρες αναμαθητή, ανεκπαιδευόμενο. Η διαδικασία είναι σε 200 και 300 μέτρα, όπως προείπα, σε κινητούς και εμφανιζόμενους στόχους. Δηλαδή είναι οι στόχοι οι οποίοι κινούνται και ο σκοπευτής καλεί να τους χτυπήσει και οι εμφανιζόμενοι στόχοι, οι οποίοι εμφανίζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 3 και 6 δευτερόλεπτα αντίστοιχα και σε διαφορετικά σημεία. Η κάθε ομάδα που βρίσκεται στην κρύπτη καταγράφει και αναφέρει την ακριβή θέση κάθε βολής επί στόχου για τη βαθμολόγηση κάθε σκοπευτή. Φυσικά η ακρίβεια σε αυτό το επίπεδο είναι δεδομένη και αντιστοιχεί σε μερικά χιλιοστά. Ο εμπλουτισμός της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των εκπαιδευτών του ΚΕΑΠ και της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων, έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σχολείου να έχουν καταστήσει δεύτερη φύση τις βολές ακριβίας, με αποτέλεσμα να είναι ικανοί να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης.